ο δημότης σύνδεση διαδικτυακή συνέχεια, ας πούμε. Λέω, ναι, με το φτωχό, ναι, υπάρχει, μου το σωστό, μυαλό. Σωστό. Λέω επίσης, το γεγονός ότι εδώ και χρόνια και έχει εξυγχρονιστεί ότι σε κάποιους δημοτικούς χώρους στάθμευσης υπάρχει δυνατότητα καταμέτρησης των κενών θέσεων, έτσι ώστε ο διερχόμενος οδηγός να ξέρει αν θα βρει θέση στάθμευσης στον Α ή Β χώρο, είναι επίσης τεχνολογία που βοηθά. Έτσι, κύριε Κρητιώτη, ελάτε, βοηθήστε μας πολύ αυτά σωστά, τα απλά. Πολύ σωστά. Βασικά, η έξυπνη πόλη είναι η πόλη η οποία μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά δεδομένα τα οποία αφορούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις υποδομές της. Με απότερο στόχο πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, του επισκέπτη, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη. Πολύ σωστά έχετε αναφέρει σημαντικά παραδείγματα και ωφέλη από την έξυπνη πόλη. Είχε αναφερθεί ο έξυπνος κάδος, ο οποίος μπορεί μέσα από αισθητήρες να επικοινωνήσει τα θέματα χωρητικότητας. Όταν γεμίσει. Όταν γεμίσει. Ναι. Η έξυπνη χώρη στάθμευσης, όπου όχι μόνο μπορούν να αναγνωρίσουν αν υπάρχει διαθεσιμότητα ή όχι χώρο στάθμευσης, μπορούν να επικοινωνήσουν και με τους πολίτες μέσα από εφαρμογές, ούτως ώστε να τους ενημερώσουν στον χώρο που διακινούνται, αν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης, ούτως ώστε να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά επίσης, μέσα από αυτές τις εφαρμογές, και συνεχίζω πάνω στο παράδειγμα της έξυπνης στάθμευσης, να πληρώσουν αν υπάρχει κάποιον κόστος για τη στάθμευση. Μάλιστα. Και να εκτελέσουν και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Και έτσι γίνεται πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση, ναι, του δημότου. Ακριβώς. Και πολλά... το επισκέπτη βέβαια σε μια έξυπνη πόλη, ναι. Ασφαλώς. Και των τροχονόμων, ναι, από την πλευρά. Πολύ... και των τροχονόμων, σωστά. Πολλά άλλα παραδείγματα όπως ο έξυπνος φωτισμός, πολύ σημαντικός για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπου με τη χρήση ειδικών λαμπτήρων, σύγχρονων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας εξοικονομείται ενέργεια. Το σύστημα του έξυπνου φωτισμού καταγράφει την ποσότητα της φωτεινής ενέργειας που πέφτει πάνω στις επιφάνειες και προσαρμόζει ανάλογα την ένταση. Του φωτισμού, ναι, σύμφωνα και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Κάθε νυχτερινές ώρες, για παράδειγμα, που δεν υπάρχει κίνηση, μειώνει την ένταση του φωτισμού και αυξάνει αυτόματα μόλις αντιληφθεί διερχόμενα οχήματα ή πεζούς. Οι έξυπνες διαβάσεις, για παράδειγμα, όπου μπορούν να προειδοποιήσουν αυτόματα κατά τη διάρκεια που κάποιος πεζός προσπαθεί να τις περάσει. Οι έξυπνοι περιβαλλοντικοί αισθητήρες. Έχετε μια εικόνα για την έξυπνη διάβαση, να μας το δώσετε σαν παράδειγμα. Ναι, η έξυπνη διάβαση είναι παρόμοια με την κλασική διάβαση, ναι, δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό. Όταν όμως η διάταξη αντιληφθεί ότι ένας πεζός προσπαθεί να διέλθει, mm-hmm, να διασχίσει, ενεργοποιείται αυτόματα, προειδοποιεί τους διερχόμενους οδηγούς με εναλλασσόμενους φωτεινούς σηματοδότες, mm-hmm, φωτιζόμενες πινακίδες. Αν η διέλευση αυτή είναι κατά τις νυχτερινές ώρες, εντείνεται ο φωτισμός. Άρα η έξυπνη πόλη κάνει και πιο ασφαλείς τους δημότες. Ακριβώς. Είναι και αυτό μέσα στο ωφέλη, εκτός από τα εξυπηρέτηση. Είναι βασικότατο, ναι, όφελος. Και θα δώσω ακόμα ένα παράδειγμα πάνω στην ασφάλεια. Ναι. Η έξυπνη αστυνόμευση της πόλης. Με αισθητήρες, με κάμερες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην έξυπνη πόλη, μπορούν να γίνεται στοχευμένη αστυνόμευση. Δηλαδή να προλαμβάνει η πόλη και να αποστέλει την αστυνομική δύναμη εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται, για να αποφευθούν εγκλήματα και άλλα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι μέσα από κάμερες και από τεχνητή νοημοσύνη, όπου μπορούν να αναγνωρίσουν όταν υπάρχει σε κάποιο σημείο της πόλης κάποιον έγκλημα που πιθανόν να διεξάγεται, ναι, ώστε να επικοινωνήσουμε με τις αστυνομικές αρχές της πόλης για να πάνε εκεί και να το. Όλο αυτό όμως για να γίνει, Σωτήρη, ναι. Όλο αυτό για να γίνει, κύριε Κτυπιώτη, χρειάζεται μια τεράστια υποδομή από κάτω, ένα έργο το οποίο έχει αναλάβει η δική σας η εταιρεία. Βεβαίως είναι πολύ τεχνικό θέμα για να ακριβώς το αντιληφθούν και οι τηλεθεατές, στο οποίο όμως δουλεύουν αρκετοί άνθρωποι και εδώ και αρκετό καιρό. Εκτός από τον σχεδιασμό που έχει και αναλάβει ο Δήμος Λευκωσίας, υπάρχει το τεχνικό κομμάτι που είναι, πώς είναι δηλαδή, όπως το έχω δει και εγώ στο συνέδριο στην Θεσσαλονίκη. Και θα δούμε είναι το σχετικό ρεπορτάζ της. Είναι σαν ίνες από κάτω από την πόλη, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, απολογούμε. Ένα δίκτυο. Ναι, ναι. Πολύ καλά το αντιλαμβάνεστε. Είναι ένα δίκτυο, το οποίο μπορεί, δίνει τη δυνατότητα
σε αισθητήρες, σε μετρητές, σε έξυπνους αισθητήρες, σε έξυπνους μετρητές να επικοινωνούν αυτήν την πληροφόρηση προς τις δημοτικές αρχές. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κριτιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ένα λεπτό και εσείς, κύριε Λουτζή. Να ακούσουμε, να ακούσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιορκάτζη, Δήμαρχο της Λευκωσίας, η οποία, όπως έχουμε πει, υλοποιεί αυτό το πρωτοποριακό κομμάτι της έξυπνης πόλης. Και αν με επιτρέπει, Σωτήρη, όχι μόνο υλοποιεί, αλλά έχει αποκομίσει και στο Διεθνές Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη και πολύ καλά σχόλια. Και μάλιστα το παράδειγμα της Λευκωσίας, κύριε Γιορκάτζη, έχει χαρακτηριστεί ως επιτυχημένο παράδειγμα και ολοκληρωμένο. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Και φυσικά χαιρετίζω όλους τους τηλεθεατές, τηλεθεατρίες. Είναι γεγονός ότι και έχω την εντύπωση ότι παρόλο ότι πάρα πολλοί ασχολούνται με θέματα έξυπνης πόλης, η διαφορά της Λευκωσίας έγκυται στο γεγονός ότι σχεδίασε ολοκληρωμένα αυτόν το συγκεκριμένο έργο. Αρχίζοντας από υλοποίηση, να αναφερθήκατε πριν, σε υποδομές. Ναι. Και ακολούθως σε διάφορους αισθητήρες ή συγκεκριμένα, συγκεκριμένα σημεία στα οποία πλέον οι υποδομές θα ήταν χρήσιμες για τη μεταφορά των δεδομένων και ή έλεγχο κάποιων δεδομένων. Το θέμα είναι έξυπνη πόλη αφορά κυρίως την καλύτερη επικοινωνία πλέον του Δήμου με τους δημότες, των δημοτών με τον Δήμο, εφόσον έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά και βοηθά την πόλη να αντιλαμβάνεται κάποια θέματα γρηγορότερα, ώστε έγκαιρα να διορθώνει ή να προβαίνει σε κάποιες ενέργειες. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχω δύο μηνύματα και είστε ο αρμόδιος να τα απαντήσετε, ούτε η κυρία Λορτσία, ούτε ο κύριος Κριτιώτης. Λέει ο κύριος Στέλιος, ο οποίος ασκεί έτσι μια αντιπολιτευτική στάση απέναντι στην εκπομπή. Λέει, κύριε Παρούτη, να μας πει ο Δήμαρχος πώς η γιαγιά μου, η Κατίνα, ετών 78, που διαμένει στην περιοχή του Αγίου Κασιανού, θα εξυπηρετηθεί και θα επωφεληθεί αυτό που συζητάτε τώρα, περί της έξυπνης πόλης. Και ένας άλλος τηλεθεατής, ο κύριος Μιχάλης, λέει, παρακαλώ, ρωτήστε τον Δήμαρχο, η εντός των τυχών πόλη της Λευκωσίας που έχει γίνει γκέτο ανθρώπων από τρίτες χώρες, βελτιώνω λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί, θα κατανοήσει αυτό το εγχείρημα περί της έξυπνης πόλης. Παρακαλώ, κύριε Γιορκάτζη. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τα ερωτήματα αφορούν κάποια ακραία παραδείγματα, αλλά θα τα απαντήσω. Ναι. Καταρχάς, μια ηλικιωμένη κυρία 70 κάτι ετών δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί την σημερινή τεχνολογία. Γνωρίζω πάρα πολλά άτομα τρίτης ηλικίας που εύκολα αντιλαμβάνονται την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και ιδιαίτερα στα κινητά τηλέφωνα. Πώς μπορεί να βοηθηθεί η ηλικιωμένη κυρία, η γιαγιά του τηλεθεατή σας, η Κατίνα ήταν? Ναι. Από τον Άγιο Κασιανό, λέει. Από τον Άγιο Κασιανό, πιθανότατα με χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά των Δήμων, των Δήμων της, που καλείται να πληρώνει, διότι θα εξοικονομεί ο Δήμος περισσότερα λεφτά, είτε με τους νέους λαμπτήρες και το γεγονός ότι η ενέργεια θα αυξομειώνεται ανάλογα με το φωτισμό. Ο Δήμος θα έχει εξοικονόμηση, που ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή, με κάποιον τρόπο, είτε έργο, θα επιστρέφεται ως όφελος στους πολίτες. Το γεγονός ότι στην περιοχή του Αγίου Κασιανού κάποια στιγμή, όχι σήμερα, κάποια στιγμή όταν επεκταθεί το πρόγραμμα, θα υπάρχουν κάδοι οι οποίοι θα ενημερώνουν πότε έχουν γεμίσει, για να μην υπάρχει δυσοσμία ή ακαλεσθησία. Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο όφελος. Μόλις έδωσα κάποια παραδείγματα. Στο επόμενο ερώτημα, που αφορά στα άτομα τριτών χωρών. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι είχατε και κάποιο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Δεν θεωρώ ότι ολόκληρη η εντός των τυχών πόλη έχει εγκαιτοποιηθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία της εντός των τυχών πόλης ή συγκεκριμένος δρόμος ή δρόμοι, οι οποίοι παρατηρείται κάποια επιπρόσθετη συνάθρηση ή περισσότερα άτομα τρίτων χωρών, αλλά υπάρχουν και
πάρα πολύ οδοί όπου ο Δήμος έχει προβεί σε παρεμβάσεις εξοραϊσμού προσώψεων, αναπλάσεις οδών, έχει δώσει κίνητρα να προσελκύσει και επιστροφή επιχειρήσεων, όπου η αλλαγή είναι πραγματικά καταπληκτική και προσκαλώ οποιονδήποτε θέλει να έρθει έναν απόγευμα να περπατήσει στην οδόν Ερμού, στην Πενταδακτύλου, εδώ μπροστά στην οδόν Παλιάς Ηλεκτρικής, μπροστά από το Δημαρχείο, να δει την μεγάλη αλλαγή που επιτελείται στην εντός πολιτικών πόλη. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, ένας τηλεθεατής λέει, μάλιστα δεν έχει σχέση, λέει, καμία μορφή για τους Λευκωσιάτες. Λέει το εξής όμως και εγώ θεωρώ σωστό να το διαβάσουμε. Λέει, η έξυπνη πόλη προϋποθέτει και έξυπνους δημότες. Δηλαδή, αν τα σκύβαλα δεν μπαίνουν στον κάδο, αλλά μένουν στο πεζοδρόμιο, αν το αυτοκίνητο δεν σταθμεύει στο χώρο στάθμευσης, αλλά πάνω στο πεζοδρόμιο, τότε ούτε ο έξυπνος σένσορας δεν θα δουλέψει, ούτε αυτή η τεχνολογία θα αξιοποιηθεί προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο φυσικά. Φαντάζομαι το θέμα με το έξυπνοι δημότες ήταν αστείο. Ναι. Ότι θα είμαι από τους πιο έξυπνους δημότες. Το τι θα επιζητήσουμε όμως και έχουν δίκιο είναι πειθαρχημένους, πιο πειθαρχημένους. Έχετε δίκιο ότι πολλά σημεία απαιτούν και κάποια πειθαρχία. Οτιδήποτε καινούριο, κύριε Παρούτη, μου νομίζω παίρνει κάποιο χρόνο για να λειτουργήσει αποδοτικά. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος και ευελπιστώ ότι σιγά σιγά και προς όσο θα προστίθενται αισθητήρες ή νέες τεχνολογίες, το puzzle της έξυπνης πόλης, το όλο έργο θα γίνει πιο εμφανές, τα ωφέλη του θα γίνουν πιο καθαρά και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Κύριε Γιωργάτζη, ίσως, ναι. Ίσως αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να βοηθήσουν και στο έργο της τροχέας, για αυτά ακριβώς που είπε ο τηλεθεατής πριν από λίγο. Δεν είναι ακριβώς. Θυμήθηκα ότι και το Συμβούλιο, το ΣΥΛ, το Συμβούλιο Ρητάδο Προμήθειας, νομίζω ήδη άρχισε να τοποθετεί, αν δεν το έχει ολοκληρώσει, αισθητήρες για να μετρούμε πιθανές διαρροές νερού στην εντός των τυχών πόλη. Ο φίλος που ρώτησε για την εντός των τυχών πόλη, διότι το σύστημα, η αγωγή, το δίκτυο αγωγών ομπρίων... Είναι απειρχιωμένο. Όχι αγωγών ομπρίων, αγωγών του ΣΥΛ. Στην εντός των τυχών πόλη είναι απαρχιωμένο και υπάρχουν συχνά διαρροές τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε και δημιουργείται και κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου ή δρόμου ή υποδομής. Όπως και έγινε δύο φορές στα 10 χρόνια που μένει. Όπου υποχώρησε το οδόστρωμα λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, προσθετώντας τους αισθητήρες για να γνωρίζουμε τη διαρροή νερού, προλαβαίνουμε αυτόν τον μεγάλο κακό, έναν ακόμη όφελος. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με τους εταίρους που υλοποιούν αυτό το έργο και την εκπρόσωπο και εδώ. Τη συνεργάτητα μου, την κυρία. Τη συνεργάτητα. Νομίζω είναι κατάλληλη να μας τα εξηγήσει, λοιπόν, κύριε Γιωργάτζη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Είπαμε ότι θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια και τον Δήμαρχο από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, κύριε Κρητιώτη, ξανά. Έχουμε και άλλους Δήμους στην Κύπρο που προσανατολίζονται ή μείναμε μόνο στη Λευκωσία? Πιστεύω ότι η Λευκωσία, το παράδειγμα της Λευκωσίας, είναι πράγματι πρωτοποριακό. Η Λευκωσία έχει πράγματι προχωρήσει αρκετά στην εκπόνηση αυτού του έργου. Και θέλω να συγχαρώ και τον Δήμαρχο και την Νάντια που έχω εδώ δίπλα μου και όλη την ομάδα του Δήμου για το έργο που έχουν κάνει. Ρωτάει ένας τηλεθεατής τι κόστος έχει για το Δήμο Λευκωσίας και επειδή θέλω να τα λέμε όλα, είναι τεράστιο κόστος ή... Έχει ανακοινωθεί τέλος το 2012. Το έργο είναι χρηματοδότηση από είναι τα... συγχρηματοδοτούμενο έργο, το οποίο... Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, με την αναλογία που υπάρχει πάντα από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τους Δήμους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, κύριε Κρητιώτη, και άλλοι Δήμοι, έτσι. Πολύ σωστά. Και να αντλήσουν κονδύλια και να τα αξιοποιήσουν προς όφελος των δημοτών. Εγώ έχω πει και το παράπονο μου, Σωτήρη, θα το πω χαριτολογώντας, όταν είμαστε στη Θεσσαλονίκη, λέω και εγώ, ο Δήμος Μπηλεμεσός δεν έχει ακόμη εκδήλωση ενδιαφέρον. Νομίζω όλοι οι Δήμοι προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι και έχουμε συνεργαστεί και με τον Δήμο Πάφου, όπου και ο Δήμος Πάφου έχει προχωρήσει με το έργο της έξυπνης πόλης.
Ναι. Μάλιστα. Κυρία Λορτζιέ, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο? Το 2018 γίνει αναφορά σε μια δεκαετία για να είναι εντελώς έτοιμος. Τόσο κάποια από αυτά τα ωφέλη θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε. Ακριβώς. Αυτό που αναφέρθηκα στη δεκαετία και ακούσατε στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με τη στρατηγική. Η στρατηγική έχει τρεις φάσεις. Τώρα τελειώνουμε την πρώτη φάση που είναι το κομμάτι των έργων. Μετά μπαίνουμε στο κομμάτι όλων αυτών που αναφέρουμε που αφορά την εκπαίδευση και του οργανισμού και των δημοτών πάνω σε αυτό. Και ο τρίτος στόχος και θεματική έχει να κάνει καθαρά με θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Που πρέπει να γίνει η ολοκλήρωση, να το πω έτσι, συμβατική. Το έργο έχει μια διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2023. Ευτυχώς, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά, οι αρμόδιες αρχές μας δώσανε και μια παράταση με μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πάρει μια επέκταση. Έχουμε καταθέσει τη νέα στρατηγική που έχει εγκριθεί για τη νέα προγραμματική περίοδο, που και εκεί έχουμε κομμάτια πλέον ψηφιακού μετασχηματισμού και έξινης πόλης για τους 6 δήμους της ευρύτερης Λευκωσίας, όπου ο Δήμος Λευκωσίας ηγείται των θεμάτων έξινης πόλης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Και απλά θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν τελειώνει. Δηλαδή, σωστό, θα εξελίσσεται. Ακριβώς, η τεχνολογία είναι εκεί, η τεχνολογία αλλάζει, εξελίσσεται. Από τη στιγμή, κυρία Λορτζιέ, που έχει να κάνει με την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία η ίδια εξελίσσεται, συνεπώς μπορεί μετά από 5-6 χρόνια να υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία να είναι πιο υποβοηθητικά από τα υφιστάμενα και ούτω καθεξής. Ακριβώς, και εκεί έρχεται πάλι το θέμα των υποδομών, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι τεράστιο κεφάλαιο περιουσιακό για τα επόμενα όχι 10 χρόνια, 20 και 30 χρόνια τολμώ να πω αυτό που αναπτύσσεται στο Δήμο Λευκωσίας. Και αυτό ήθελα να συμπληρώσω έτσι πολύ σύντομα πριν, ότι τα έργα του Δήμου Λευκωσίας ήταν smart by design, δηλαδή το εμπορικό τρίγωνο, η Καλλιπόλεως, η Κυριάκου Μάτση, όλα τα αναπτυξιακά εντός των τυχών πόλη σχεδιάστηκαν εξ αρχής στη λογική της υποδομής και της ανάπτυξης έξυπνων στοιχείων. Και πάνω σε αυτή την υποδομή εκτός έχετε και ένα control room το οποίο δεν έχουμε. Δείχνουμε στα πλάνα μας, μέσα στο οποίο είναι πραγματικά. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ναι. Όμως θέλα... Δεν είναι το ρεπορτάζ, Σωτήρη. Είναι τα πλάνα. Θα καλωσορίσουμε. Να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Τρικαίων. Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου από τη Λευκωσία. Κύριε Δήμαρχε. Yeah. Καλό σας απόγευμα από τη Λευκωσία της Κύπρου. Στα Τρίκαλα τα χαιρετάμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ο Μιλόν έχει ακούσει εδώ και καιρό ότι ο Δήμος, ο δικός σας, πρωτοπορεί σε αυτά τα συστήματα. Θα μας εξηγήσετε λοιπόν ποιο το όφελος των δημοτών, διότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ακριβώς έτσι είναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα και στους φίλους από την Λευκωσία. Είχαμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε και στα Τρίκαλα το προηγούμενο διάστημα. Ότι θα πρέπει όντως να δούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τι εννοούμε μια πόλη ως έξυπνη. Τι κάνει μια πόλη έξυπνη. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το συγχαίουμε μόνο με την τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία, και σας το λέω ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι εγωίστρια. Θέλει να αναδεικνύεται. Σημασία λοιπόν έχει να δούμε ποια είναι τα ωφέλη για τον δημότη και τι πρέπει να δούμε και να κάνουμε την ώρα αυτή, εκμεταλλευόμενοι τους πόρους που υπάρχουν. Στην Ελλάδα την ώρα αυτή τρέχουμε το πρόγραμμα Ντομιστρίτσης που έχει ένα μεγάλο κομμάτι για smart, αλλά έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και οι δυο μας από το οποίο πάμε να αντλήσουμε χρήματα. Σκοπός μας λοιπόν είναι να φτιάξουμε πόλεις οι οποίες δεν θα ταλαιπωρούν τους δημότες τους με γραφειοκρατία, θα προβλέπουν και θα κάνουν τους πολίτες να νιώθουν ασφαλείς μέσα στις πόλεις. Θα είναι πόλεις οι οποίες θα κάνουν τους ανθρώπους να ζουν ευτυχέστερα. Και αυτό έχει να κάνει με τη βιώσιμη κινητικότητα και με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής τους. Στην ουσία, για μένα, ένα πράγμα θα μπορούσε να περικλείει τα τρία προηγούμενα, να ξανακάνουμε πόλεις τις οποίες θα εμπιστευτούν οι δημότες. Το να καταφέρουμε με την τεχνολογία, αλλά όχι μόνο με αυτή, με έξυπνη προσέγγιση διαφόρων λύσεων, να ξαναφέρουμε τους δημότες κοντά μας, οι οποίοι απομακρύνονται από τη δημόσια διοίκηση, απομακρύνονται από τους δήμους. Δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στους δημότες και στη διοίκηση, το οποίο πρέπει να το γεμίσουμε με λύσεις έξυπνων πόλεων. Κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω μία απορία. Καθόν χρόνο μιλούσατε, επειδή υπάρχει ολοένα και μία αυξημένη έτσι ευαισθησία σε σχέση με την ιδιωτική μας ζωή, τα προσωπικά μας δεδομένα. Μήπως τελικά σε αυτές τις έξυπνες πόλεις θα κυκλοφορούμε και θα μας παρακολουθούν 10 κάμερες ταυτόχρονα? Ξέρετε, το ακούω αυτό συχνά και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Αλήθεια όμως, ποιος πιστεύει όταν το κινητό του
το παίρνει και δίπλα στο μαξιλάρι του ότι δεν γνωρίζει. Εννοείται ότι δεν έχουμε σωτηρία από αυτό. Αυτό μας λέτε. Θέλω να πω ότι όταν αποδεχόμαστε πως όλα μας πλέον περνάνε από εδώ πέρα, όταν αναφέρουμε ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου νιώθει χαρούμενος εδώ, εκεί και παρακάτω, όταν μόνοι μας ανεβάζουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, νομίζω πως όλα αυτά πρέπει όχι να τα έχουμε αποδεχτεί, αλλά να ξέρουμε πως ο πρώτος τρόπος για να σε εντοπίσει κάποιος είναι το κινητό σου. Άρα, ναι, θέλουμε πόλεις οι οποίες θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και τουλάχιστον στα συστήματα που όλοι οι Δήμοι αναπτύσσουμε, θα πρέπει το GDPR να το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα των λύσεων που θα έχουμε. Κύριε Παπαστεργίου, επειδή σας έχουμε και είναι κρίμα να μην μας δώσετε παραδείγματα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, όντως τα τρίκαλα είναι πολύ μπροστά, με επιτραπείς, αυτό που λέμε έξυπνη πόλη. Δώστε μας να καταλάβουμε κι εμείς με παραδείγματα τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στην πόλη των Τρικάλων. Είναι και σε εξέλιξη, το έχω διαβάσει από τον συνάδελφο τον Σοκράτη τον Ιωακήμ, που έχει κάνει ρεπορτάζ εκεί όταν ήρθε κοντά σας πρόσφατα, ότι υπάρχει και σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα, Σωτήρη, με ντρόουν που μπορούν να σου μεταφέρουν τα φάρμακά σου. Αυτά είναι τα πολύ πιο προχωρημένα, τα οποία θα έρθουν παρόλα αυτά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φανταζόμαστε. Λοιπόν. Σε μια έκτακτη ανάγκη θα μπορούσαν τα ντρόνους να δώσουν τη λύση. Δεν θα είναι σήμερα ακόμα η καθημερινότητά μας. Όπως ακόμα σήμερα δεν είναι η καθημερινότητά μας τα αυτόνομα λεωφορεία, παρότι τα τρίκαλα από το 2016 ήταν η μόνη ευρωπαϊκή πόλη από τις 6 που συμμετείχαμε που βάλαμε αυτόνομα λεωφορεία χωρίς οδηγό. Ενώ αυτόνομα λεωφορεία στο κέντρο των πόλεών μας. Ας πάμε σε πιο προσγειωμένες λύσεις. Το γεγονός ότι πλέον πολλοί Δήμοι έχουν γραμμές οι οποίες καταγράφουν τα προβλήματα των δημοτών με εφαρμογές και απαντούν στους δημότες ότι το πρόβλημά σου λύνεται ή δεν λύνεται ή θα λυθεί τότε. Κάτι το οποίο το έχουμε από το 2006. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Από το 2016 έχετε λεωφορεία που μπαίνουν μέσα και δεν έχει οδηγό. Το 2016 τρέξαμε για ένα εξάμηνο ένα πολύ φιλόδοξο project με τα λεωφορεία, 6 λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, σε μια δική τους λωρίδα και σε ένα μήνα περίπου τώρα φέρουμε τα καινούργια λεωφορεία που πλέον κυκλοφορούν, για λεωφορεία χωρίς οδηγό μιλάμε πάντα, κυκλοφορούν πλέον σε μεικτή κίνηση. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά τα οποία έχετε δει από αυτοκίνητα εμπορίου που έχουν υποβοηθούμενη οδήγηση, απόλυτα αυτόνομα λεωφορεία. Με διαφορά στην Ευρώπη τα πρώτα λεωφορεία και όχι μόνο τα πρώτα, αλλά και πρώτη χώρα η Ελλάδα που γράφτηκε νομοθεσία για την αυτόνομη οδήγηση εξαιτίας των λεωφορείων των Τρικάλων. Αλλά να πάμε σε πιο πέσα πράγματα. Θα σας πω για παράδειγμα ότι έχοντας 17 σταθμούς μέτρησης σε ποτάμια πριν την πόλη των Τρικάλων, τα Τρικάλα έχουν 3 ποτάμια, μπορούμε πλέον να προβλέψουμε πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα. Να ειδοποιήσουμε τους ανθρώπους ότι την ώρα αυτή η στάθμη ανεβαίνει έχει στάθμη. Και ακριβώς επειδή βλέπουμε να έρχεται και βροχή από την τάδε λεκάνη απορροής, καλύτερα να προφυλαχτούμε. Ή το γεγονός κάτι πιο απλό και ευχάριστο. Πώς πάμε να παίξουμε στα γήπεδα που έχουμε ελεύθερα στην πόλη μας. Υπάρχει μια εφαρμογή την οποία ο καθένας μπορεί να κατεβάσει, να κλείσει τη μέρα και την ώρα που θέλει να παίξει τένις, μπάσκετ, μπόλ ή οποιοδήποτε άθλημα, να πάει στο γήπεδο και να τον περιμένουμε έτσι ώστε να μην καθένα να περιμένει πότε θέλει να παίξει. Τα αιτήματα των δημοτών μας, το γεγονός ότι μπορούμε και ρυθμίζουμε πλέον τα φανάρια κυκλοφορίας ανάλογα με την ζήτηση, προκειμένου να δώσουμε προτεραιότητα σε μέρες και ώρες, σε κινήσεις που πρέπει. Το ότι ελέγχουμε σχεδόν όλες τις παροχές μας και καταναλώσεις μας στην πόλη μέσω του κινητού. Την ώρα αυτή πραγματικά μπορώ από το κινητό μου, εντάξει το κάνει κάθε δημότης εννοείται, να ελέγξω καταναλώσεις. Πόσο νερό θέλουν τα τρίκαλα για σκοπούς ίδρευσης. Ακριβώς. Το να πάμε πλέον σε μια επόμενη μέρα που αφορά την ενέργεια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Σήμερα το πρωί είχα τη χαρά να φιλοξενήσω τον Τρίκαλα και τον Δήμαρχο του Ύψωνα, τον Παντελήτο Γεωργίου, που τα συζητούσαμε λίγο νωρίτερα αυτά. Το πώς θα μπορέσουμε πλέον να βγάλουμε ισοζύγια ενεργειακά, είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει τον Ιούλιο, δημοπρατούμε το έργο, έτσι ώστε πλέον να ξέρουμε ακριβώς, όχι μόνο ο Δήμος, αλλά και τα νοικοκυριά, τι ενέργεια και φυσικούς πόρους καταναλώνουμε σε ρεύμα, φυσικό αέριο που στην Ελλάδα έχουμε, αλλά και σε ηλεκτρική ενέργεια και πώς θα μπορέσουμε αυτά να τα μειώσουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι την ώρα αυτή γίνεται εξαιρετικά συναρπαστικό για τις έξυπνες πόλεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πως επίκεντρο θα πρέπει να είναι πάντα ο πολίτης και όχι η τεχνολογία. Σωστό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαστεργίου. Σας χαιρετάμε από την Λευκοσία. Να είστε καλά. Και λοιπόν, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές εξύπνες πόλεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό και λέμε ότι τα Τρίκαλα, η Λευκοσία πρωτοπορούν, κυρία Λορτζία. Ξεκινήσουμε από εσάς. Υπάρχουν. Είναι το Άμστερνταμ, Βαρκελόνη, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο το έργο. Διάφορες πόλεις να έχουν δουλέψει είτε σε επίπεδο γειτονιάς, είτε σε επίπεδο λύσεων μεμονωμένων.
Μιλάω για τον ευρωπαϊκό χώρο που σίγουρα έχουμε μελετήσει. Αυτό είναι και το πρωτοποριακό στο έργο της Λευκωσίας. Ότι έχουμε και καλύπτουμε και αρκετή γεωγραφική έκταση για τα δεδομένα στην αναλογία της χώρας. Με τις υποδομές και τις εταιρείες λογικών. Και πολλές διαφορετικές λύσεις. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που έχει πει, συγγνώμη, αυτό που έχει πει τώρα και ο κύριος Παπαστεργίου και ο κύριος Γιορκάζης, για παράδειγμα, οι αισθητήρες σε χώρους απέρριψης σκυβάλων. Η δυνατότητα ελέγχου της ίδρευσης, έτσι της παρακολούθησης. Η δυνατότητα παρακολούθησης των χώρων στάθμευσης, των φώτων τροχέας, των διαβάσεων, της ασφάλειας, είναι διαφορετικές λύσεις, αλλά όλες έχουν ένα πυλώνα που λέγεται τεχνολογία και αυτόν αξιοποιούμε. Έτσι, κύριε Κρετιώτη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Στέλλα Ισάβα. Απλά να ενημερώσω ότι το ρεπορτάζ είναι δηλώσεις του Δημάρχου και του κύριου Κρετιώτη. Απλά θα δείξουμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, θα το επαναλάβουμε και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε με καταληκτικά σχόλια. Πάμε. Το όραμα για σύγχρονες πόλεις βιώσιμες και ασφαλείς τέθηκε επιτάπητο στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα Απριλίου σε Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα. Οι τοπικοί άρχοντες έκαναν ένα βήμα μπροστά και παρουσίασαν τις έξυπνες πόλεις, οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινότητα πολιτών, αλλά το πιο σημαντικό, τις μετατρέπουν σε βιώσιμες για τους δημότες. Μεταξύ αυτών και η πρωτεύουσά μας, ο δήμαρχος της οποίας Κωνσταντίνος Γιορκάτζης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο Διεθνές Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη τις έξυπνες λύσεις που προωθούνται στον Δήμο Λευκωσίας, αποκομίζοντας μάλιστα πολύ θετικά σχόλια, ενώ το παράδειγμα της Λευκωσίας χαρακτηρίστηκε από όλους ως επιτυχημένο. Η Λευκωσία αυτή τη στιγμή για μας είναι ένα σημείο αναφοράς. Ο τρόπος που σχεδιάστηκε το έργο είναι ο πιο βασικός παράγοντας επιτυχίας της υλοποίησης μιας έξυπνης πόλης. Το έχουμε δει με πολύ ενθουσιασμό. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο τρόπος που σχεδιάστηκε και η συνέργεια που είχαμε και με τους συνεργάτες, τη Logicom, αλλά και με τον ίδιο το Δήμο. Με αυτά τα έξυπνα συστήματα αναπτύσσεται μια διαφορετική σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας κοινού και Δήμου. Διευκολύνει την συντήρηση και επίλυση άμεσων προβλημάτων στην πόλη, επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για διάφορα θέματα που τους αφορούν και γενικά βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Πάνω από 20 χιλιόμετρα δημοτικών οπτικών υποδομών έχουν ήδη τοποθετηθεί. Επίσης, λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο LoRa που καλύπτει όλη την έκταση του Δήμου, επιτρέποντας τη διασύνδεση χιλιάδων αισθητήρων. Το σύστημα της έξυπνης πόλης, το οποίο αναφέρθηκε αναλυτικά ο Δήμαρχος Λευκωσίας, προβλέπει την εγκατάσταση δικτύων αισθητήρων και δικτύων δεδομένων. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε κέντρα που ανήκουν στον Δήμο, ώστε να τα διαχειριστούν ειδικές πλατφόρμες προς όφελος των δημοτών. Στα ωφέλη των ψηφιακών λύσεων αναφέρθηκαν οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, μεταξύ αυτών και η Logicom Solution. Όπως κάθε επιχείρηση, σημαντικών κριτήριων επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών της. Τόσο σημαντικό είναι και για μια πόλη ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών της, των δημοτών της. Οι τεχνολογίες έξυπνης πόλης βοηθούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να προσφέρουν καλύτερη υπηρεσία προς τον κάθε πολίτη. Με αποτέλεσμα να βοηθούν να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης του κάθε πολίτη που ζει στο Δήμο. Στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης συμμετείχαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών αρχών από 8 διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας τα επιτυχημένα παραδείγματα των έξυπνων πόλεων. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων, την ΣΥΣΚΟ, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Τρικαίων. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν μη τι άλλο έχουμε συμβάλει στο να κατανοήσουμε τι μπορεί να αλλάξει αξιοποιώντας την τεχνολογία. Διότι έχουμε μάθει να λέμε ότι η τεχνολογία ναι μεν μας προσφέρει αρκετά ωφέλη, μας προσφέρει ενδεχομένως και κάποια πρόσθετα προβλήματα. Εδώ συζητάμε αν θα αξιοποιήσουμε τα ωφέλη. Έτσι, κύριε Κρετιώτη. Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι η τεχνολογία είναι πλέον προσιτή, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Ο κόσμος είναι πλέον, νιώθει άνετα, θα έλεγα, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Αυτό που ρωτήσαμε τον Δήμαρχο με αφορμή ένα μήνυμα,
Οι μεγάλοι σε ηλικία πιστεύετε, κύριε Κρετιώτη, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία? Έχουν τις γνώσεις, έχουν την εμπειρία, έχουν την ευελιξία να το κάνουν? Ή χρειάζεται να τους προσφέρετε κάποια πιο έτσι απλουστευμένα εργαλεία για να αξιοποιήσουν την τεχνολογία? Ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι πλέον ακόμα και οι πιο ηλικιωμένοι έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Βέβαια, μέσα από την Έξυπνη Πόλη, στόχος, ένας μεγάλος στόχος της Έξυπνης Πόλης είναι να εκπαιδεύσει και τους πολίτες, να τους κάνει να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακές. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η Έξυπνη Πόλη βοηθά στο να αναπτυχθεί αυτή η εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίας. Ναι. Αλλά ακόμα και οι ηλικιωμένοι. Να δώσω ένα παράδειγμα εφαρμογών Έξυπνης Πόλης ή τηλεϊατρική ή τηλεβοήθεια. Όπου οποιοδήποτε ηλικιωμένος έχει πρόβλημα θα μπορούσε να έχει έναν sensor, έναν έξυπνο μετρητή πάνω στο χέρι, για παράδειγμα, που θα παρακολουθεί τα ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού και ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει, να εκπέμψει σήμα, ούτως ώστε να πάρει βοήθεια, είτε από κοντινούς του ανθρώπους, είτε από υγειονομικές υπηρεσίες. Ή των πολυδύναμων που τρέχουν σε όλους τους, τα πολυδύναμων κέντρων που τρέχουν σε όλους τους Δήμους. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση προς τον Δήμο Λευκωσίας, κυρία Λορτιέ, να σας τη θέσω, ίσως, εντάξει, να... Λέει, μα πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα συστήματα που περιγράφεται να γεννήσουν χώρους στάθμευσης σε μια πόλη που δεν έχει επάρκεια χώρων στάθμευσης? Είναι το ένα. Και το δεύτερο, πώς θα επιλύσει το φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο ζούμε καθημερινά για να μπούμε στη Λευκωσία, στο Δήμο Λευκωσίας? Ωραία, λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι, το αν είναι αρκετή όχι χωρίς στάθμευση η αρμόδια σε υπηρεσία... Σε μια χώρα, γιατί δεν πάμε μόνο στη Λευκωσία, όπου έχουμε μάθει να διακινούμαστε όλοι με το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο, αν θέλετε, ελλείψη ή μη ικανοποιητικού συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς. Ναι. Σωστά. Θεωρώ ότι ο Δήμος Λευκωσίας και σε αυτό το τομέα έχει πρωτοπορήσει, γιατί μέσα από τα έργα του, μέσα από την εφαρμογή του πρώτου ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, προσπάθησε να εφαρμόσει, έχουμε κάνει τα έργα ανάπλασης, πάμε για μονοδρομήσεις της Μακαρίου. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε τη Β' Βάση μαζί πάντα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το κομμάτι των ποδηλατόδρομων. Δουλεύουμε στα έξυπνα συστήματα πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και για τα φώτα τροχέας, για τα θέματα, δίνουμε κίνητρα για τα υβριδικά οχήματα. Και εντός των τυχών προσπαθούμε πάλι να δώσουμε κίνητρα για τα θέματα στάθμευσης και διαδικασίας. Να απαντήσω εγώ κάτι σε αυτό στον τηλεθεατή, σε αυτό που είπε πώς θα βοηθήσεις τους χώρους στάθμευσης. Εάν ο αισθητήρας όμως και έχεις κατεβασμένη την εφαρμογή, σου λέει ότι δεν έχει στο συγκεκριμένο σημείο να παρκάρεις, δεν θα μπει να ταλαιπωρηθείς. Να συμπληρώσω ότι οι μελέτες δείχνουν ότι το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ενέργειας που καταναλώνεται είναι στο να ψάχνουμε πάρκινγκ από τη διαδικασία του παίρνω ένα αυτοκίνητο για να έρθω. Από το να ξέρουμε αν έχει ή όχι με ακρίβεια. Ανακοινώσαμε εμείς την Τρίτη, πρώτο φως ξεκινάμε, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αισθητήρων πάρκινγκ στην Κυριακουμάτση. Μπαίνουμε στο εμπορικό τρίγωνο, μιλάω για τις on street, άρα θα δίνουμε διαδικασία στον δρόμο, εννοείτε, επί του δρόμου ακριβώς, στον και δρόμο. Για φορτοεκφορτώσεις, για παράνομη στάθμευση, αμαία, οπότε συνδεόμαστε με τα πάρκινγκ τα κλειστά του Δήμου Λευκωσίας, τα δικά μας, δεν μπορούμε ακόμα να συνδέσουμε τους ιδιοκτήτες. Ίσως, κυρία Λουζή, χρειαστεί κάποια στιγμή να πάμε επί τόπου με την κάμερα της εκπομπής, να τα καταγράψουμε όλα αυτά και να φανεί στην πράξη πώς βοηθά αυτή η διαδικασία. Κύριε Κρετιώτη, θέλω έτσι καταληκτικά και γρήγορα, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, με τα δεδομένα της Κύπρου όμως, έτσι? Εγώ πιστεύω πως ναι, και γίνονται βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, αρκετές αρχές κυβερνητικές, αρμόδιες αρχές, εγκαθιστούν συστήματα τα οποία βοηθούν πράγματι στην καλύτερη κυκλοφορία. Ναι. Στην προώθηση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Θεωρώ πως ναι, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, κύριε Κρετιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Να είστε καλά και την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσάς. Καλή συνέχεια. Είναι ένα θέμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά μας αφορά όλους, όπως έχουμε πει. Και κυρίως τις νέες γενιές, γιατί είναι αυτές που θα το βιώνουν τα επόμενα χρόνια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε.